νύχτας. Στη συνωμοσία του Παθά. Για μία ακόμη Κυριακή, την ίδια όπως πάντα ώρα, ξεκινάει η βραδινή εκπομπή του Αθήνα 984, οι συνωμότες της νύχτας, στη συνωμοσία του Πατσά. Σήμερα είμαστε δύο, ο Γιάννης ο Μακρής και ο Γιώργος ο Μητσικώστας, ενώ κάπου εκεί στη γωνία παίζει με δύο γραμμόφωνα και δύο κομπαντίσκο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην κονσόλα του ήχου, πολύ φορμαρισμένος ο Φόντας ο Θεοδόρου, φοράει και μία φόρμα από ό,τι βλέπω, ενώ στα τηλέφωνα είναι η Χρύσα. Να πούμε ότι ένα πρόοπτο οικογενειακό πρόβλημα στον Νίκο Ευαγγελάτο που ευχόμαστε να μην είναι τίποτα, ελπίζουμε να μην είναι τίποτα σοβαρό, το κράτησε μακριά από την εκπομπή σήμερα. Το ίδιο ένα αντίστοιχο πρόβλημα επαγγελματικό κράτησε το Λάκη τον Μπέλο μακριά από την εκπομπή. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε οι δυο μας, έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 3. Οι συνωμότες της νύχτας. Σταμάτα βρε σκασμένο να βγάλω το μυρουκάμπο του, σταμάτα βρε. Βρε τσοβόλα, μας τα πήρες όλα ρε. Μόνο το τσαντήρι μας άφησες και αυτό μπαλωμένο, βρε τσοβόλα. Το μυρουκάμπο το βρε. Ο Τσοβόλας λοιπόν μας τα πήρε όλα. Αυτό που ακούσατε ήταν όντως το κλάμα ενός μωρού παιδιού. Το βρήκαμε στην είσοδο στα σκαλιά του σταθμού μαζί με ένα σημείωμα με γυναικείο γραφικό χαρακτήρα. Έγραφε η κοπέλα που το άφησε. Αυτά μου κάνατε 9 μήνες που ακούω την εκπομπή. Με εγκαστρώσετε και ειδού τα αποτελέσματα. Οι συνωμότες της νύχτας. Έλα ηρέμησε, ηρέμησε, ηρέμησε. Έλα, ησύχασε μωράκι μου. Έλα, ηρέμησε, ηρέμησε. Ηρέμησε. Αυτά, αυτά έχουν τα μωρά. Ξυπνάνε ό,τι ώρα να είναι. Ξυπνάνε και στις 2 παρα 25. Το μωρό ξύπνησε, ξανάρθε κοντά μας. Να δούμε ποιο είναι αυτό το μωρό που ήρθε σήμερα να μας ευνηδιάσει εδώ και εμάς μαζί. Δεν το περιμένουμε πράγματι. Λοιπόν, καλωσορίζουμε στους συνωμότες της νύχτας τον... Σπύρο Μεριανό. Μεγάλωσα, δυστυχώς. Μεγάλωσα, Σπύρος. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι κοντά σας και μου δίνετε η ευκαιρία με τις λίγες δυνάμεις μου να κάνουμε όλοι μαζί παρέα. Εμάς μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε κάτι το διαφορετικό από αυτή την εκπομπή. Είναι ο ηθοποιός λοιπόν Σπύρος Μεριανός. Θα μείνει μαζί μας αρκετά ακόμα. Ελπίζουμε να σας κρατήσει καλή συντροφιά μέχρι το τέλος. Οι συνωμότες της νύχτας. Η εκπομπή μας λοιπόν απόψε είναι ο λίγον τζίψι που λένε, όχι τζιπολισό, είναι ο λίγον τζίψι και τζίψι θα είναι και η κριτική κινηματογράφου, μια ταινία που θα μας παρουσιάσει τώρα ο κύριος. Γιάννης Πακογιάννοπλος, ευχαριστώ πολύ Γιάννη Μακρύ. Θα μιλήσουμε σήμερα για το τελευταίο αριστούργημα του Χρήστου Μπερδεμένου που έχει τίτλο «Καν και καν έχω δει, γύφτο παπά όμως δεν έχω δει». Πρόκειται για μια θρησκευτική αλληγορία, πρωταγωνιστή στην οποία είναι ένας γύφτος. Ο Παρασκευάς. Ο Παρασκευάς θέλει να αλλάξει δουλειά, δηλαδή από γύφτος να γίνει παπάς. Και ακόμη να αλλάξει και όνομα. Δηλαδή από Παρασκευάς να γίνει Χριστόφορος. Ακόμη θέλει να γίνει αρχιεπίσκοπος, οδοντίατρος, αεροπαγίτης, φαναρτζής, δήμαρχος Μεσολογγίου και πρόεδρος της Ιουβέντους. Σε αυτά τα φιλόδοξα σχέδιά του, ο Παρασκευάς έχει ένα μεγάλο σύμμαχο. Είναι δηλαδή ξάδερφος με έναν μπατσανάκι του, κουνιάδου του, ο οποίος είχε πάει ως εξόγαμπρος την κλεπά της ορεινής ναυπακτίας και εκεί είχε γνωριστεί με τον πρόεδρο της κοινότητας, ο οποίος παλαιότερα είχε παρακολουθήσει ένα παιχνίδι της Ιουβέντους και είχε γίνει κολλητός με την καθαρίστρια που μάζευε τα σόβρακα των παιχτών μετά από το τέλος του αγώνα. Α, τέτοια σόβρακα φοράμε κι εμείς, αυτά που έχουν το κίτρινο μπροστά και το καφέ πίσω. Μόνο που έχουν και κάτι τρυπούτσες και τρυπάλες, να πούμε, κατάλαβες. Τρυπίτσες, να πούμε, κατάλαβες. Καταλάβαμε. Από το σημείο αυτό και μετά, το έργο μετατρέπεται σε βουκολικό δράμα. Ο Παρασκευάς βάζει μέσο και ανοίγει δικό του γιαουρτάδικο στην κοινότητα, όπου με κάθε γιαούρτι προσφέρει δωρεάν και μία βιντεοτενία. Και γιφτουριά συνιστά, κανείς να μην χάσει. Το τελευταίο γύφτο αυτοκράτορα. Αυτό να πάρετε, η καλύτερη βιντεοκασέτα. Ο τελευταίος γύφτος αυτοκράτορα. Αυτή την ταινία σας συστήνουμε κι εμείς. Οι συνωμότες της νύχτας.
Σήμερα όμως ήταν Πρωτομαγιά και ο Θάνος ο Χόμπουλος θα μας πει τα τελευταία νέα τι έγινε σήμερα Πρωτομαγιά. Άντε και καλό μήνα. Με μεγάλη επιτυχία γιορτάστηκε σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα η γιορτή της Πρωτομαγιάς. Όπως μας πληροφόρησαν οι κατατόπους ανταποκριτές του 984 FM στερεωμένο, δεν έμεινε λουλούδι για λουλούδι σε ολόκληρη τη χώρα. Όλος ο κόσμος βγήκε στις εξοχές για να πιάσει το μάι και το μαγιόξυλο, ενώ ορισμένοι βγήκαν για να πιάσουν το βέλιουρα. Ο βέλιουρας όμως δεν καθόταν για να τον πιάσουν και έτσι εκείνοι βολεύτηκαν με τη μουχρίτσα και την αγριάδα. Στα Τρίκαλα, για παράδειγμα, συνελήφθησαν 27 μουχρίτσες και 42 αγριάδες, ενώ στην Κρήτη συνελήφθησαν 18 ακρίδες, τις οποίες αμέσως το Υπουργείο Εμπορίου τις έβαλε στη διατίμηση προς 400 δραχμές το κιλό. Θα πάω να πάρω εγώ αύριο. Εντάξει, η τιμή αυτή είναι η καλύτερη που έχει δοθεί ποτέ στο νησί για αγροτικό προϊόν, αφού η αμέσως καλύτερη προηγούμενη τιμή ήταν αυτή του βέλιουρα, ο οποίος σε πωλείτο προς 360 δραχμές το κιλό το στήθος και 380 το μπούτι. Να πούμε τέλος ότι η επιστροφή των Αθηναίων από την έξοδο της Πρωτομαγιάς, όπως επίσης και το κυνήγι του βέλιουρα, συνεχίζεται κανονικά. Οι συνωμότες της νύχτας. Οι συνωμότες της νύχτας. Στη συνωμοσία του Πατσά. Οι συνωμότες της νύχτας λοιπόν συνεχίζουν για μία ακόμη ώρα. Ο Γιώργος ο Μητσικώστας, ο Γιάννης ο Μακρύς, ο Φόντας ο Θεοδόρου, ο Νίκος ο Λιμπερόπουλος, μαζί μας απόψε έκτατος καλεσμένος, ο ηθοποιός Σπύρος Μεριανός, μαζί μας και ο Χρήστος ο Φασούλας, δημοσιογράφος, αθλητικογράφος, ο οποίος ήρθε να ελέγξει κατά πόσο θα είναι αντικειμενική η αθλητική ενημέρωση που θα κάνει σε λίγο ο Γιώργος ο Μητσικώστας. Όχι ο Γιώργος Μητσικώστας, ο Γιάννης Διακογιάννης, η παρέα του. Και η παρέα του όλοι αυτοί. Συνεχίζουμε ένα κομμάτι και σε λίγο πάλι μαζί. Συνωμότες της νύχτας. Κάπου εδώ όμως είναι η ώρα, η στάνταρ που έχουμε για την αθλητική ενημέρωση. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Γιάννης ο Διακογιάννης και οι συνεργάτες του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακρύ. Στους τάβλους και στα γήπεδα είναι η εκπομπή μας. Συνεχίστηκε λοιπόν και σήμερα το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Τα αποτελέσματα ήταν φυσιολογικά, μέχρι αποδείξεις του εναντίον, δηλαδή νίξαν οι εντός έδρας ομάδες εκτός έδρας και αντίστροφα οι εντός έδρας εντός έδρας. Μπας περιπτώσει. Στα στιγμιότυπα που ακολουθούν θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε μια γεύση από τα καινούργια παγωτά της ΕΒΕ και αν θέλετε βέβαια να δείτε και όλα τα χαμένα γκολ. Και όταν λέμε χαμένα εννοούμε ότι δεν τα έπιασε ο φακός της κάμερας μας. Μάλιστα. Ας πάμε όμως στο Ολυμπιακό Στάδιο, που στο παιχνίδι Παναθηναϊκού Πανιωνίου ήταν και δεν ήταν, θα λέγαμε, ο Μανώλης Μαυρομάτης. Ένα φάουλ τώρα έχουν κερδίσει οι παίκτες του Παναθηναϊκού που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Σαρβάκος. Σαρβάκος δεν παίζει όμως, έτσι τον γκολ πετυχαίνει ο Ζάγετς που στην προσπάθεια του αυτή έσκησε και το σοτσάκι του με αποτέλεσμα να τρέξει αμέσως ο φυσικοθεραπευτής της ομάδας του Παναθηναϊκού για να ράψει το σοτσάκι του Ζέκο. Τελικά, από ό,τι διαπιστώθηκε, δεν είχε τίποτα, έτσι το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά. Όμως το σημείο που φτάσαμε ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 6 γκολ και ο Πανιώνιος 2. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το Ολυμπιακό Στάδιο. Φεύγουμε από το Ολυμπιακό Στάδιο και πάμε στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Εκεί βρέθηκε πάντα με το γούνιο σακάκι του Βασίλη Κοντβαζή, τον ξέρει και εδώ ο Φεσούς. Ας το ακούσουμε λοιπόν, αφού προηγουμένως κλείσουμε τα αυτιά μας. Εδώ τα κλείσουμε τα αυτιά μας, εδώ στο Καραϊσκάκη, ο Παδί και το δύο ομάδο πετάνε μαργαρίτες στους παίκτες. Κάτω από το πομπόδε σύνθημα, μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Οι συνδέσεις των δύο ομάδων είναι ακόλουθες, αλλά επειδή δεν τις έχω, θα σας τις πω αργότερα. Πάντως για όσους δεν ξέρουν που βρίσκεται το στάδιο Καραϊσκάκη, να τους πούμε ότι βρίσκεται κάπου κοντά στο Φάγερο, μισή ώρα με το ηλεκτρικό για να τους με τα πόδια. Στο παιχνίδι τίποτα δεν το αξιόλογο ακόμη, το παιχνίδι δεν έχει τίποτα αξιόλογο, δύο γκολ έχει πετύχει μόνο για αυτά δεν πρόλαβα να τα δω καλά. Όπως πάντα τεχνική μας εδώ στο στάδιο, ο Σταύρος Μαγδατζόλου και ο Παναγιώτης Ντόλκας, γεια σας από το γήπεδο Αλκαζάρ. Οι συνωμότες της νύχτας. Η έκπληξη σήμερα δεν ήταν το 2-2 του Όφη με τον ΠΑΟΚ, όσο τον αγώνα αυτόν τον περιέγραψε ο Γιάννης Μπακογιαννόπουλος. Ακούστε την περιγραφή του που αν μη τι άλλο θα σας ανάψει τα αίματα. Χαραλαμπίδης για τον Τσινό. Τσινός έχει κοντά τον Μπορμπόκι που κάνει μια τρίπλα, μια δεύτερη και ένα τον γκολ. Ένα γκολ που σημαίνει πολλά. Πρώτα απ' όλα ήθελε ο Τσινός να βάλει γκολ. Ναι ή όχι. Είναι κάτι που δεν το ξέρει ούτε και ο Μπερτολούτσι στην καινούρια του ταινία, ενώ αυτή τη στιγμή ο Όφη πετυχαίνει κι άλλο γκολ. Τελικά τι θα γίνει, θα κερδίσει Όφη. Μάλλον το παιχνίδι θα τελειώσει ισόπαλο, λέει ο Κοντάρ, που πάνω απ' όλα χρησιμοποιεί ασπένες στις ταινίες.
Εδώ όμως η ταινία μας, με συγχωρείτε, το παιχνίδι τελείωσε. Όφι ΠΑΟΚ 2-2 και καλή σας διασκέδαση. Οι συνωμότες της νύχτας. Στο μεταξύ, μια τελευταία αθλητική είδηση από το εξωτερικό και συγκεκριμένα. Ναι, ο Γιάννης Μακογιαννόπουλος θα πει πάλι τις εξωτερικές ειδήσεις. Στον εξωτερικό χώρο θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο από το καμπιονάτο. Η είδηση λέει ότι ο Νίκος Αναστόπουλος θα φύγει από το Αβελίνο και θα πάει στη Μίλαν, όπως πάντα, με το αυτοκίνητό του. Μάλιστα, για να φτάσει πιο γρήγορα στην πρωτεύουσα της Νορμανδίας, έκοσε δρόμο από την Παλίνη. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Μπαρμπαντίγιο της Πεσκάρα πέτυχε ένα γκολ που ακυρώθηκε σαν offside. Έτσι, το 0-0 παρέμεινε και στο Ολύμπικο της Ρώμης, μεταξύ της Ορνέλας Μούτι και της Τσισιολίνας, αν και η τελευταία είχε μια καλή ευκαιρία να πετύχει γκολ με το στήθος της. Όμως, όσα δεν φτάνει η Τσιολίνα, η Ορνέλα θα κάνει κρεμαστάρια. Ευχαριστούμε τον κύριο Παγκογενόπουλο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Τελείωσε η κομπή μας στους τάβλους στα γήπεδα. Καλό σας βράδυ, διότι άλλο καλό έχετε να κάνετε. Οι συνωμότες της νύχτας. Λοιπόν, με το Τσιρικοτάκι από Λονδίνο, Φόντα. Ναι, έτοιμοι είμαστε. Ναι, από το Λονδίνο, καλησπέρα σας, μάλλον καλημέρα σας. Ένα σημαντικό γεγονός απασχόλησε τις τελευταίες μέρες την κοινή γνώμη και συντάραξε την ήρεμη ζωή των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκεκριμένα, η Βρετανή Πρωθυπουργός Μάργαρετ Θάτσερ, σε συνεργασία με τα μέλη του Αγγλικού Κοινοβουλίου, αποφάσισε όπως οι διαφορές μεταξύ της αστυνομίας και του Ιρλανδικού Απελευθερωτικού Στρατού, γνωστού και σαν Ήρα, να λυθούν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ αντιπροσωπευτικών ομάδων από τις δύο αντίπαλες παρατάξεις, μια και το ποδόσφαιρο αποτελεί και το εθνικό σπορ των Άγγλων. Έτσι λοιπόν, το περασμένο Σάββατο, οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες στο παραδοσιακό γήπεδο του Wembley. Φημολογείται μάλιστα ότι η ενδεκάδα της αγγλικής αστυνομίας, η οποία φορούσε τα χρώματα της Scotland Yard, με τα γνωστά λεξίσφαιρα, γυλαίκα και τα τσίγκινα σοβρακάκια, απαρτίζονταν από άνδρες των ειδικών δυνάμεων και επίλεκτους κομμάντος. Το γήπεδο ήταν κατάμεστο από 100.000 φιλάθλους. Από τη μία πλευρά είχαμε τους θερμόαιμους Ιρλανδούς οπαδούς, τρομοκράτες, βομβιστές και τραμπούκους, ενώ από την άλλη τις εξέδρες είχαν καταλάβει από νωρίς αστιφύλακες, τροχονόμοι, χωροφύλακες και τα αγγλικά ΜΑΤ που, όπως φημολογείται, κατέφθασαν στο γήπεδο αφού πριν είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες μπύρας και υνοπνευματοδών, προκαλώντας ζημιές στα βαγόνια του μετρό. Στις εξέδρες των επισήμων παρευρίσκονταν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, η Πρωθυπουργός Μάργαρετ Θάτσερ, βουλευτές, υπουργοί, μέλη της κυβέρνησης, η Μαρινέλα, που μπερδεύτηκε όπως φαίνεται γιατί νόμιζε ότι έπαιζε η ομάδα μπάσκετ του Άρη, και ο Γερο Βλαδίμηρος. Τον αγώνα μετέδιδε για το ραδιόφωνο ο Βασίλης Γεωργίου. Το παιχνίδι ήταν δυνατό και δεν έλειψαν τα επεισόδια μέσα αλλά και κυρίως έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ιδιαίτερα οι συμπλοκές κορυφώθηκαν όταν 45 λεπτά ο διαιτητής, που αξίζει να σημειωθεί ότι για να προφυλαχθεί από τυχόν βιαιότητες, κατέβηκε στο γήπεδο με εμφάνιση του χόκεϊ στον πάγο, εσφύριζε αμφισβητούμενο πέναλτι υπέρ της ομάδας της αστυνομίας και ενώ το σκορ ήταν ισόπαλο 5-3. Το πέναλτι κλήθηκε να χτυπήσει ο Μπατς Πόλισμαν, που όμως εκείνη ακριβώς τη στιγμή δέχτηκε μια μολότοφ που έσκασε δίπλα του και έτσι αυτός, αντί να εκτελέσει το πέναλτι, εκτέλεσε δύο από τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές με ρεβόλβερ που έκρυβε στο σορτσάκι του. Το γεγονός αυτό εξαγρίωσε τους φιλάθλους στις εξέδρες, όπου είχαμε σοβαρά επεισόδια τα οποία κατέληξαν σε ομαδική σύραξη, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί. Νεότερα όμως για τον αγώνα και τα επεισόδια περιμένουμε από το αστυνομικό δελτίο που αναμένεται να εκδοθεί από στιγμή σε στιγμή από τον Πάνο Σόμπολο, που θα τον έχουμε σε λίγο στον αέρα. Οι συνωμότες της νύχτας. Όμως στο Λονδίνο βρίσκεται και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Πάνος Σόμπολος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα επεισόδια που μας είπε πριν από λίγο ο Λάμπης Τσιγωτάκης. Πάνο, μας ακούς? Ναι, έλα. Τι γίνεται εκεί στο Λονδίνο? Ναι. Κανονικά λοιπόν συνελήφθησαν οι χούλιγκανς που προκάλεσαν τα φοβερά επεισόδια στο χθεσινό βραδινό αγώνα μεταξύ της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιρλανδικού Απελευθερωτικού Στρατού και της αντίστοιχης αστυνομίας σε έναν αγώνα καλής τελήσεως, όπως είπαν. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν για πρώτη φορά αστυνομικοί και τροχονόμοι που έλαβαν μέρος ή και προκάλεσαν τα επεισόδια. Κατά τη στιγμή της σύλληψής τους αντιστέκονταν και διαμαρτυρόντουσαν έντονα για τη βιαιότητα της αστυνομίας. Ακόμη, στον κατάλογο με τους συλληφθέντες, οι οποίοι ανέρχονται σε 32.518,
ήταν και Lady Dardana, όχι, Diana, ναι, Diana είναι, που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες και φώναζε υβριστικά συνθήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Scotland Yard ζήτησε από το BBC την κασέτα του αγώνα για την αναγνώριση και άλλων hooligans, όπου όμως, ενώ το BBC αρχικά αρνήθηκε, τελικά έπεισαν τους αρμόδιους να συνεργαστούν με τις αρχές. Τι νόμιζαν, ότι θα ξεφύγουν? Σε κάποιο σημείο της κασέτας μάλιστα διακρίνεται και η πρωθυπουργός Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία για να ξεφύγει από τον κίνδυνο απομακρύνθηκε γρήγορα από το γήπεδο, καβάλα σε μοτοσικλέτα τύπου τσόπερ που οδηγούσε κάποιος πάνκης. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες στο επόμενο αστυνομικό δελτίο ή όποτε το θυμηθούμε. Οι συνωμότες της νύχτας. Λοιπόν, είναι 8 λεπτά πριν από τις 3. Οι 10 πρώτοι που θα πάρουν από αυτή τη στιγμή τηλέφωνο στα επόμενα 5 λεπτά θα κρατήσουμε τα ονόματά τους, αν είστε ακόμα ξύπνοι. Θα έρθουν την άλλη εβδομάδα εδώ στο στούντιο και θα μας πούν, δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό, είναι λίγο συνηθισμένο, αλλά εμείς θα το κάνουμε πρώτη φορά, θα μας πούν από ένα ανέκδοτο ο καθένας. Αυτός που θα μας πει το καλύτερο ανέκδοτο θα πάρει 10 μεγάλους δίσκους. Λοιπόν, οι 10 πρώτοι θα αφήσετε απλώς τα ονόματά σας, εφόσον θέλετε να έρθετε την άλλη εβδομάδα στην εκπομπή, να δείτε πώς γίνεται αυτή η εκπομπή και να γνωρίσετε για τους συνωμότες της νύχτας. Οι συνωμότες της νύχτας. Λοιπόν, κάπου εδώ, μία συνωμοσία του Πατσά φτάνει στο τέλος, μία ακόμη συνωμοσία. Να πούμε τους 10 που θα έρθουν στην ερχόμενη εκπομπή εδώ. Είναι ο Περικλής Παπαπετρόπουλος, ο Φώτης Ζάκας, ο Γιώργος Καρατζής, ο Σπύρος Τρούσας, ο Παναγιώτης Στεφάνου, ο Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο Θωμάς Καλούσης, ο Γιώργος Γαρατσιώτης, ο Θοδωρής Πετρόπουλος και ο Λεωνίδας Παπαϊωάννου. Αυτούς τους 10 περιμένουμε. Ούτε μια κοπελιά δεν είναι. Πάλι καλά. Καμία κοπέλα δεν πήρε τηλέφωνο, όλες κοιμούνται αυτή την ώρα. Θα έρθουν την άλλη εβδομάδα, μας πούν το πιο σπάνιο ανέκδοτο που ξέρουν. Τα ξέρουμε σχεδόν όλα τα ανέκδοτα, μας πείτε γνωστά πράγματα. Θα πάρετε 10 δίσκους αυτός που θα μας πει το καλύτερο ανέκδοτο. Κάπου εδώ λοιπόν μια συνωμοσία της νύχτας φτάνει στο τέλος της. Να ακούσουμε και το σήμα της. Οι συνωμότες της νύχτας. Στη συνωμοσία του Πατσά. Οι συνωμότες της νύχτας πάνε σπίτια τους για νανάκια. Ευχόμαστε και σας καλή σας νύχτα. Οι συνωμότες της νύχτας δεν ήταν άλλοι από τον Γιάννη Μακρύ, τον Γιώργο Μητσικώστα, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στη μουσική, τον Φώτα Θεοδόρου στην κονσόλα του ήχου. Σήμερα πολύτιμος βοηθός συμπαραστάτης σε αυτήν την εκπομπή, ο ηθοποιός Σπύρος Μεριανός. Τα τηλέφωνα είχαμε την Χρύσα και την Μίμικα. Αυτή. Τι άλλο να πούμε. Ακούστε Ιάσονα Τριανταφυλλίδη. Ναι, ή... να συμπληρώσω κάτι. Ο Βέλιουρας βεβαίως δεν είναι ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης. Ο Βέλιουρας είναι κάτι άλλο. Ο οποίος Βέλιουρας, προσέξτε, καραδοκεί.